συγκέντρωση διαμαρτυρία την ερχόμενη Τρίτη 21 του μήνα και στις 10.30 το προς την κεντρική πλευρά της Κλάης ανακοίνωσαν οι συνταξιουχικές οργανώσεις του νομού Λάρισας. Εμείς λέγαμε απαντούσαμε σαν σωματεία να πληρωθούμε πρώτα να δούμε τις τσέπες πώς θα τα βάλετε και μετά να βγάλετε γιατί δεν ξέραμε πραγματικά. Λέγαμε όμως, είχαμε την αίσθηση ότι θα είναι ψίχουλα. Και απεδείχθη, μόλις πλήρωναν τα λεφτά οι συνταξιούχοι, ήρθαν και στο σωματείο, παίρνουν και τηλέφωνο. Και προχθές που είχαμε γενική συνέλευση στο σωματείο, εκεί εκφράστηκε, ας πούμε, άλλος πήρε 10 ευρώ, άλλος 8 ευρώ το μήνα, άλλος 0,80 λεπτά την ημέρα. Ο υποφινόμενος πήρε 1,42 την ημέρα αύξηση, μετά από 43 πρέπει να στην υποδομή. Εμείς οι ΟΑΕ, οι πρώην ΤΕΒΕ, είμαστε πιο δαρμένοι από όλους. Να το κάνω πιο λιανά, πιο αδικημένοι δηλαδή. Γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που είχαμε την προσωπική διαφορά. Και ίσως είχαμε την προσωπική διαφορά γιατί προτίμησε ο Κατρούγκαλος τότε να μας βάλει εμάς επειδή εμείς πληρώναμε και μας την έβαλε σε εμάς την προσωπική διαφορά. Όπως σημειώνουν, τα αιτήματά τους είναι πολλά και ζητούν μεταξύ αυτών να αύξηση σε όλες τις συντάξεις, κήρυξη και επικουρικές με την ενσωμάτωση στη σύνταξη της προσωπικής διαφοράς του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Τρία χρόνια οι συνταξιούχοι με τις συνεχείς περικοπές που υπέστησαν σήκωσαν το κύριο βάρος της οικονομικής κρίσης. Λόγω της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου 4387 του 2016 ένα μεγάλο τμήμα συνταξιούχων πήρε μηδενική αύξηση. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους όλων των κλάδων την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Οι συνταξιούχοι κάλεσαν τους συναδέλφους τους να δώσουν δυναμικό παρόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την επόμενη εβδομάδα.